Ελέησον και σώσον ημάς. Πλήθος πιστών στη λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Φανερωμένης και του Αγίου Δημητρίου. Να είναι όλοι γεροί, υγεία σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά. Τη λιτανευτική πομπή ευλόγησε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος. Παραμονή του Αγίου Δημητρίου και ξεκίνησε ο τριπλός εορτασμός. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας φοράει τα καλά της και ετοιμάζεται να γιορτάσει τη διπλή γιορτή για τον Άγιο Δημήτριο, τον πολιούχο της και για την απελευθέρωσή της και να συνεορτάσει με το υπόλοιπο έθνος και τη μεγάλη εθνική γιορτή, την επέτειο του Όχι, της 28ης Οκτωβρίου. Η πομπή, την οποία συνόδευαν αγήματα των ενόπλων δυνάμεων και η μπάντα της ελληνικής αστυνομίας, κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Χρόνια πολλά, είμαι πολύ συγκινημένος, για μένα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία, η γιορτή είναι διπλή. Γιορτάζουμε τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και την εθνική μας εορτή. Χρόνια πολλά, να μας έχει καλά και υγιής ο Άγιος Δημήτριος. Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη θα κορυφωθούν την 28η Οκτωβρίου. Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, η μαθητική παρέλαση στην Οδό Τσιμισκή και ανήμερα της Εθνικής Επετείου, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις εκδηλώσεις για τον τριπλό εορτασμό θα δώσει το παρόν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου.